Γεια σας φίλες και φίλοι, Μπίλ εδώ, Βασίλης για το εξόνιο, όπως κάθε μέρα πιστός εδώ πέρα στα ραντεβού μας, με βιντεάκια από όλο τον κόσμο, μυστήριο, ειδησιογραφία, περίεργες ειδήσει, κάθε τι που συμβαίνει, το μοιράζομαι μαζί σας και είμαι εδώ πέρα σήμερα για ένα ακόμα βίντεο γεμάτο ενδιαφέρον θα έλεγα εφόσον θα εξετάσουμε την προσέγγιση και την έρευνα που έχει κάνει ένας όχι Έλληνας δημοσιογράφος αλλά ξένος ο Wade Rouse ε, γράφοντας μάλιστα ένα βιβλίο που ονομάζεται Extraterrestrials θα δούμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον την προσέγγιση που έχει κάνει σε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ε, για τη ζωή σε άλλους κόσμους και το τι πίστευαν για τα εξωγήινα όντα. Δηλαδή έρευνες και προσεγγίσεις που δεν κάνουν ε, πολύ δικοί μας Έλληνες την έκανε κάποιος ξένος. Στο βιβλίο του λοιπόν Extraterrestrials παρουσιάζει ο Wade Rouse, μια άγνωστη διάσταση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Και μας λέει λοιπόν πως η ιδέα πως άλλοι κόσμοι, διαφορετικοί ή παρόμοιοι με τον δικό μας, μπορεί να φιλοξενούν άλλα εξωγήινα πλάσματα και δεν είναι παιδί του σύγχρονου κόσμου. Η ιδέα, έτσι, η ιδέα δεν είναι παιδί του σύγχρονου κόσμου. Η ανθρωπότητα το σκέφτεται αυτό από τότε που άρχισε να κοιτά ψηλά στους ουρανούς, όπου έβλεπε τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα και άλλους πλανήτες. Κάθε είδους μύθοι, θρύλοι και ιστορίες δημιουργήθηκαν και γεννήθηκαν για τους κατοίκους του ουρανού, με θεούς, δαίμονες, πνεύματα, αγγέλους, να καθίστανται οι πρώτοι ε, εντό εισαγωγικών εξωγήνη με την αυστηρή έννοια του όρου έξω από τη γη και κάποια στιγμή ωστόσο οι μυθολογικές προσεγγίσεις άρχισαν να αντικαθίστανται από πιο ηλιστικές με την έννοια των εξωγήινων όντων, των πλασμάτων δηλαδή από άλλους κόσμους, από άλλους πλανήτες, να αποκτά τις πρώτες της πρωτοεπιστημονικές ρίζες στην αρχαία Ελλάδα του 6ου αιώνα π.Χ. όπως γράφει στο βιβλίο του Extraterrestrials και ο Wade Rouse, δημοσιογράφος επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων και κάτοχος διδακτορικού στην ιστορία της τεχνολογίας. Μας λέει ότι από όσο γνωρίζω, οι κύριοι Έλληνες φιλόσοφοι που άγγιξαν την ιδέα των άλλων κόσμων ήταν ο Αναξίμανδρος, ο Αναξαγόρας, ο Δημόκρητο, ο Μητρόδωρος και ο Επίκουρος. Λέει στη Half Post Greece ο κύριος Ράους, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το βιβλίο και την έρευνά του. Του πήρα μια συνέντευξη δηλαδή. Και φίλες και φίλοι, δυστυχώς για εμάς, για πολλούς από τους Έλληνες, ένας ξένος μελέτησε τους αρχαίους μας, και έφτασε σε κάποια συμπεράσματα τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι απαρνούμαστε πολλοί από εμάς τουλάχιστον τους Έλληνες τους ίδιους τους πατέρες μας τους αρχαίους μας και ψάχνουμε αλλού την αλήθεια όχι ότι είναι κακό έτσι σε καμία περίπτωση δεν το καταδικάζω ίσα ίσα το επικροτώ εγώ ίδιος το λέω ότι πρέπει να μελετάμε και άλλα πράγματα και να κάνουμε και συγκριτικές μελέτες κιόλας αλλά όχι να παρνούμαστε, να αποκοβόμαστε από τη δικιά μας ιερή γνώση, τη δικιά μας σοφία. Όπως μας περιγράφει ο Ράους στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Αναξίμανδρος Ομιλήσιος, που έζησε τον 7ο με 6ο αιώνα π.Χ., συνέβαλε αποφασιστικά στο θέμα καθώς ήταν ο πρώτος που παρουσίασε την ιδέα ότι η γη είναι ένα σώμα που εωρείται μέσα σε ένα άπειρο κενό χωρίς να συγκρατείται από κάπου και αυτό 2.200 χρόνια πριν τον Ισακ Νεύτωνα. Ο φιλόσοφος Κάρλ Πόπερ τη χαρακτήρισε ως μία από τις πιο τολμηρές και πιο επαναστατικές ιδέες σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης διανόησης. Ο αναξίμανδρος μπορεί να έκανε λάθος σε άλλα θέματα, παραδείγματο χάρη θεωρούσε ότι η γη ήταν κύλινδρος, ωστόσο έπιασε σωστά την ιδέα του διαστήματος, ενώ ήταν και ο πρώτος που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι κόσμοι σαν το δικό μας. Αν και δεν είναι βέβαιο, όπως σημειώνει ο κύριος Ράους, πως οι κόσμοι αυτοί μπορεί να υπήρχαν αλλού στο διάστημα και μπορεί να πίστευε ότι είχαν προηγηθεί της γης ή θα τη διαδέχονταν με το πέρασμα του χρόνου ή ίσως να υπήρχαν σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν. Πολύ σοφή προσέγγιση αυτή. Ε, όπως μας έχει πει και η Ελληνίδα ερευνήτρια η κυρία Αγγελική Αναγνώστου για, που μιλάει για εξοδιαστατικές οντότητες. Από κάποιο άλλο δηλαδή πιθανό παράλληλο σύμπαν ίσως. Αυτοί που ακολούθησαν τον Αναξίμανδρο είχαν πιο σαφείς ιδέες για αυτό που αργότερα θα χαρακτηρίζονταν ως plurality of worlds. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε ως πλουραλισμός κόσμων ή κάπως πιο ελεύθερος πολυκοσμία. Και ήταν πιο πρόθυμοι να εξετάσουν τι σήμαινε αυτό. Τον 5ο π.Χ. αιώνα ο Λεύκηπος και ο μαθητής του Δημόκρητο εφήβραν την έννοια του ατόμου, ατομική φιλόσοφη δηλαδή δηλαδή την πεποίθηση πως το αρατό σύμπαν αποτελείται από μικροσκοπικά, αδιέρετα, αδύνατο να καταστραφούν άτομα που κυκλοφορούσαν στο κενό χωρίς σκοπό. Γνωρίζαν λοιπόν οι ατομικοί αρχαίοι μας Έλληνες φιλόσοφοι ότι το σύμπαν μόνο κενό δεν είναι. Έτσι, μίλησαν για τα όντο όντα και τα όντα, τον κενό μαθηματικό χώρο και τα άτομα που απαρτίζουν αυτό το χώρο, ε, κάτι που επιβεβαιώνει η σύγχρονη φυσική σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, και ας μας λένε κάποιοι ότι είναι κενός ο χώρος, ότι είμαστε όλοι διαχωρισμένοι και όλα αυτά. Εξυπηρετούν άλλες κοινωνικές φιλοσοφίες αυτά. Τέλος πάντων. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, για να συνεχίσω, εξηγεί στο βιβλίο του ο κ. Ράους ότι οι κόσμοι δεν δημιουργούνται από θεούς, μα σχηματίζονται όταν αρκετά άτομα συγκρούονται και κολλάνε μεταξύ τους. Ο Δημόκριτος πίστευε ότι υπήρχε μια άπειρη ποσότητα ατόμων, οπότε και οι κόσμοι θα έπρεπε να είναι άπειροι. Ο μαθητής του, ο Μητρόδωρος Οχίος, πίστευε ότι θα ήταν παράδοξο σε ένα μεγάλο χωράφι να μεγάλωνε ένα μόνο στάχι και σε ένα άπειρο διάστημα να υπάρχει μόνο ένας κόσμος. Τι έχετε να πείτε. Ο Επίκουρος, συνεχίζοντας, που είναι γνωστός περισσότερο για τη φιλοσοφία του περί ειδονής ευχαρίστησης και όχι ειδονή και ευχαρίστηση που μπορεί να βάλουν κάποιοι στο μυαλό τους, ε, κάποιοι που μπορεί να μην τον έχουν μελετήσει καθόλου τον Επίκουρο. Ο Επίκουρος είχε αναφέρει ότι περί ειδονής και ευχαρίστησης ότι το μόνο που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι απονία σώματος και αλληπία ψυχής, αυτό βασικά σαν φράση ακριβώς όπως τη λέω ο επίκτητος την είχε πει και όχι ο επίκουρος αλλά και ο επίκουρος ήρθε να προσθέσει και να αναφερθεί, να μιλήσει στις ε, φυσικές και αναγκαίες ειδονές στις φυσικές και μη αναγκαίες και στις μη φυσικές και μη αναγκαίες. Οι φυσικές και οι αναγκαίες φυσικά είναι τα άκρως απαραίτητα το να έχουμε μια ε, κατοικία, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, να έχουμε ρούχα, να προστατευόμαστε, να ζεσθενόμαστε, φαγητό, τροφή έτσι ε, και νερό. Αυτά. Οι φυσικές και μη αναγκαίες είναι παραδείγματος χάρη τέχνη που ικανοποιεί την αισθητική μας αλλά δεν είναι άκρο απαραίτητη για την επιβίωση μα. Και οι μη φυσικέ και μη αναγκαίε αναφέρθηκε ότι είναι η δόξα, τα αξιώματα, η εξουσία. Εξουσία, εξορισμού. Η λέξη σημαίνει εκτό ουσία, ανεβουσία λοιπόν. Α μην φεύγω πολύ όμω από το θέμα. Ο Επίκουρος λοιπόν που επίσης είχε μελετήσει το Δημόκριτο, που είχε ζήσει έναν αιώνα πριν, υιοθετώντα μεγάλο μέρος των ιδεών του, μεταξύ των οποίων και η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχουν πολλοί κόσμοι, λέει σε επιστολή του στον Ηρόδοτο πως υπάρχει άπειρος αριθμός κόσμων, κάποιοι παρόμοιοι με το δικό μας και κάποιοι όχι. Οι ιδέες του Επίκουρου επηρέασαν πολλούς μελλοντικού φιλοσόφους και θεολόγους. Ο Λουκρίτιος έγραφε πως αν υπάρχουν τόσοι σπόροι που δεν μπορεί να μετρήσει κανείς σε ολόκληρες ζωές και αν η φύση ακολουθεί παρόμοιους κανόνες, τότε πρέπει να υπάρχουν και άλλοι κόσμοι και άλλα είδη ανθρώπων. Ή έστω, να το πούμε να μην πούμε ανθρώπων, όντων. Κατά τον δημοσιογράφο κύριο Ράους, οι ιδέες του Αναξίμαρδρου, του Δημόκριτου και του Επίκουρου ήταν ιδιαίτερα ριζοσπαστικές για την εποχή τους και ως εκ τούτου δεν είχαν μεγάλη απήχηση στην αρχαία Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αναξαγόρα, η θεωρία του οποίου περί του ήλιου ως διάπειρου λίθου, καθώς και περί γης, σελήνης, άστρων και κομιτών, είχαν ως αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για ασέβεια και να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την Αθήνα. Επίσης ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης επέκριναν την ιδέα του Δημόκριτου περί πολλών κόσμων για λόγους θεολογικής φύσης. Γενικότερα ο Δημόκριτος, ο Επίκουρος και ο Λουκρίτιος παρουσίαζαν την εικόνα ενός αμυγός μηχανικού σύμπαντο, όπου τα πάντα προκύπτουν από άσκοπες συγκρούσεις ατόμων και οι άνθρωποι μπορεί να είναι μόνο ένα από μια σειρά απονοήμωνα είδη. Δηλαδή μια περίεργη τυχεότητα που μόνο τυχεότητα όμως δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Αναξαγόρας δεν ήταν ο πρώτος που έπιασε την ιδέα του πλανήτη. Όπως διευκρινίζει και ο Ράους στη Halfpost τη Γκρίς, οι άνθρωποι ήξεραν από την προϊστορία ακόμα πως υπάρχουν πέντε φώτα στον ουρανό, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας και Χρόνος που ταξιδεύουν σε πορείες που είναι διαφορετικές από αυτές των στατικών άστρων. Η αγγλική λέξη planets προέρχεται από το ελληνικό πλανήτης φυσικά που όπως μάθαινα πάντα σήμαινε περιπλανόμενος. Πέρα από όλα αυτά πώς μπορεί να φαντάζονταν οι αρχαίοι τα πλάσματα από άλλους κόσμους. Δεν νομίζω μα λέει ότι προχώρησαν πολύ μακριά σε αυτή την ιδέα για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας. Από αυτά που έγραψε ο Λουκρίτιος για τον Επίκουρο στο Dererum Natura ξέρουμε πως ο Επίκουρος πιθανώς σκεφτόταν ότι υπήρχαν άλλοι κόσμοι που ήταν πιθανότατα κατοικημένοι από άλλα είδη όντων. Μα δεν γνωρίζω μας λέει για γραπτές εικασίες σχετικά με το πώς μπορεί να έμοιαζαν. Τώρα φίλες και φίλοι, πέρα από την αρχαιότητα, πώς οι εξωγήινοι έφτασαν στην εποχή μας. Σε κάθε περίπτωση, στους επόμενους αιώνες, με την άραδο του χριστιανισμού, αυτές οι απόψεις έγιναν ακόμα πιο ξένες, με αποτέλεσμα να περάσουν στην αφάνεια για περίπου χίλια χρόνια ε, από τους αρχαίους οτε φιλοσόφους, μέχρι που τον 15ο αιώνα επανήλθε στο προσκήνιο το «Για τη φύση των πραγμάτων» του Λουκρίτιου, το έργο αυτό. Η αναγέννηση συνοδεύτηκε από μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για άλλους κόσμους, πιθανώς κατοικημένους από άλλα όντα και ακολούθησε ο Κοπέρνικος, ο οποίος μπορεί να μην ενδιαφερόταν για εξωγήινους, μα παρουσίασε την ιδέα πως η γη ίσως να μην ήταν το κέντρο του ορατού σύμπαντος. Ωστόσο γνωρίζοντας πως οι θεωρίες του θα προκαλούσαν αντιδράσεις, τύρισε μάλλον μια προσεκτική και διακριτική θα έλεγα στάση, αλλά ο Τζιορντάνο Μπρούνο, μαθητής του, δεν έκανε το ίδιο. Διάβασε, μελέτησε Λουκρίτιο και Κοπέρνικο, ενστερνίστηκε τις ιδέες του και υποστήριξε πως τουλάχιστον κάποια από τα άστρα είναι ύλη με δικούς τους πλανήτες και κάποιοι από αυτούς τους πλανήτες ίσως έχουν δικούς τους κατοίκους. Εν τέλει συνελήφθη ως αιρετικός και βλάσσιμος και κρεμάστηκε φίλες και φίλοι, κρεμάστηκε και κάηκε το 1600. Αλλά η πορεία προς μια νέα κατανόηση των ουρανών είχε αρχίσει και δεν θα σταματούσε με προσωπικότητες όπως ο Κέπλερ και ο Γαλιλαίος να παίρνουν τη σκητάλη. Όπως σημειώνει ο Ράους, από τον Δημόκριτο μέχρι τον Γαλιλαίο, οι διανοούμενοι αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά την ιδέα πως άλλοι κόσμοι μπορεί να κατοικούνταν από εξωγήινα όντα, πάντως ο ίδιος δεν αναφέρεται στον Λουκιανό και την αληθινή ιστορία του, αν και αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι ήταν ρήτορας και σατυρικός συγγραφέας. Αλλά το 1686 ένας Γάλλος, ο Μπερνάρ Λεμποβιέ de Fodenel, πήρε το θέμα χιουμοριστικά ε, σε ένα βιβλίο που έγραψε και μετά ακολούθησε ο Χόιχενς που στο κόσμο θέωρος το, του 1698 έγραφε πως η Αφροδίτη και ο Δίας είχαν ατμόσφαιρες που ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα της ζωής και επεκτάθηκε στις θεωρίες του Μπρούνο πως άλλα άστρα θα είχαν πλανητικά συστήματα και ίσως να φιλοξενούσαν και όντα. Διανοούμενοι του 18ου αιώνα όπως ο Έντμοντ Χέιλι, ο Ιμάνουελ Κάντ, ο Pierre Laplace, ο Βίλιαμ Χέρσελ, ο Γκότφριντ Leibniz και ο Τόμας Πέιν, Αποδέχονταν τη θεωρία αυτή στο πλαίσιο μιας πιο επιστημονικής και πιο ρεαλιστικής κοσμοθεωρίας, ωστόσο δεν έλειψαν και αυτοί που αντιδρούσαν, άλλωστε πρόκειτο για μια θέση που ερχόταν σε αντίθεση με τον αυστηρό χριστιανισμό, όπως ο William Wewell, επιστήμονας του 19ου αιώνα, ο οποίος μπορεί αρχικά να πίστευε στον πλουραλισμό των κόσμων, μα μετά δημοσίευσε έναν κατάλογο με επιχειρήματα εναντίον της ιδέας. Ένας από τους ερευνητές που ανανέωσαν το κυνήγι των εξωγήινων ήταν ο ερασιτέχνης αστρονόμος Percival Lowell. Έχουμε αναφερθεί φίλες και φίλοι σε αυτόν σε live που έχουμε κάνει. Ο οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα και, και μάλιστα τη ίδια περίοδου ήταν και ο Τζιωβάνι Σκιαπαρέλη και σε αυτόν έχουμε αναφερθεί που εξέδωσε το «La Vita sul Pianeta Marte, ζωή στον Άρη», παρουσιάζοντας τις παρατηρήσεις του ε, για θάλασσες, υπήρους και υδάτινες οδούς στον Άρη, διάβασε το βιβλίο του και όπως και ένα άλλο από τον Γάλλο αστρονόμο Καμίλ Φλαμαριών και ο Λόουιλ πάντα πίστηκε, αφού διάβασε αυτά τα βιβλία, ότι επρόκειτο για τεχνητά κανάλια και στη σε του αστεροσκοπείο. Στο live που είχαμε κάνει για τον Άρη τα έχουμε αναφέρει αυτά. Υπάρχει μια θεωρία πως αυτό οφείλεται σε μια παρανόηση, καθώς ο Σκιαπαρέλη είχε χρησιμοποιήσει το κανάλι και οι Άγγλοι μεταφραστές το απέδωσαν ως «κάναλς», που στα αγγλικά σημαίνει «τεχνητό κανάλι» ή αλλιώς «διόρυγες». Παρ' όλα αυτά, όπως γράφει ο κύριος Ράους, στην πραγματικότητα ο Σκιαπαρέλη ήξερε πολύ καλά τι έγραφε και πώς και ότι παρέπεμπε σε τεχνητούς σχηματισμούς και δεν προσπάθησε να διαψεύσει το αντίθετο μάλιστα – γράφοντας πως τα σχήματα αυτά ήταν πολύ ακριβή γεωμετρικά και αυτό οδήγησε κάποιους να βλέπουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά τη δουλειά ε, όντων, κατοίκων του πλανήτη και ο Λόουελ έκανε μια σειρά παρατηρήσεων όπου τόνιζε την ακρίβεια και ομοιογένεια των υποτιθέμενων τεράστιων καναλιών του Άρη ...και υπέθετε πως οι Αριανοί θα έπρεπε να είναι μεγαλύτεροι και δυνατότεροι από τους ανθρώπους... ...και επίσης αρχαιότεροι και πιο σοφή. Οι θεωρίες αυτές συνάρπασαν το κοινό, αλλά όχι και τους επιστήμονες. Με τον Άλφρεντ Ράσελ Wallace, συνεργάτη του Δαρβίνου, να απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα... ...υποδεικνύοντας πως στον Άρη θα υπήρχε ελάχιστο νερό σε υγρή μορφή ενώ επίσης τόνισε πως οι πιθανότητες να εμφανιστεί ακόμα και ένα τεχνολογικά εξελιγμένο είδος σε ένα αστρικό σύστημα ήταν πολύ χαμηλές, πόσο μάλλον δύο και σε γειτονικούς πλανήτες. Γενικότερα θεωρείται πως ο Λόουελ είδε αυτά που επιθυμούσε να δει, αυτά που περίμενε ο ίδιος να δει. Ακόμα και έτσι όμως, για να κλείνουμε σιγά σιγά, πριν την κατάρριψη της ιδέας από τον Λόουελ το 1904, οι Αριανοί είχαν ξεφύγει στην πιο pop κουλτούρα θα λέγαμε. Με βάση τις ιδέες του Wells έγραψε τον πόλεμο των κόσμων που δημοσιεύτηκε το 1897-1898 και ο Edgar Rice Burroughs έκανε τον Άρη ή αλλιώς Μπαρσούμ θέατρο των φανταστικών περιπετειών του John Carter Όρσον Βουέλς μετέφερε τον πόλεμο των κόσμων στο ραδιόφωνο το 1938, προκαλώντας πανικό σε πολλούς ακροατές που πίστεψαν πως όντω είχε γίνει εισβολή. Το 1948 ο Αριανός εισβολέας είχε περάσει ακόμα και στα καρτούν, ενώ το 1950 ο Ρέι Μπραντμπέρι έβγαζε τα Chronicles of Mars σε μια πορεία η οποία φτάνει πλέον ως τις ημέρες μας για τις σημερινές αντιλήψεις και ιδέες σχετικά με τη ζωή σε άλλους κόσμους. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, υπήρξαν και κάποιοι που γίναν γνωστοί, γίναν διάσημοι, βγάλαν χρήματα μέσα από την εμπορικοποίηση κάποιων ιδεών ότι μπορεί να κατοικείται ο Άρης ή ο οποιοσδήποτε άλλους πλανήτες... και να δημιουργούν καρτούν, να δημιουργούν ραδιοφωνικές εκπομπές, βιβλία. Θεωρώ πω οι αρχαίοι μας, οι πατέρες μας είχαν πάρα πολύ σοβαρές προσεγγίσεις πάνω σε όλο αυτό το θέμα. Και θα πρότεινα ακόμη περισσότερο τους αρχαίους μας να τους μελετάμε. Τους προσοκρατικούς, τους ατομικούς φιλοσόφους, ε, γιατί θα ανακαλύψουμε πάρα πολλές αλήθειες εκεί πέρα. Λοιπόν, ελπίζω να βρήκατε κάποιο ενδιαφέρον σε αυτό το βίντεο, φίλες και φίλοι. Και όπως λέω, κάθε φορά είμαστε εδώ κάθε μέρα για να πραγματοποιούμε βιντεάκια και να εμπλουτίζουμε όσο γίνεται τις γνώσεις μας. Να είστε όλοι καλά!